Ναι. Αυτό είναι. Άρα λοιπόν, όταν ανεβαίνεις και φτάνεις κάπου, σίγουρα είσαι μόνος. Οι δικές μου γνώσεις, χωρίς να έχω διαβάσει, χωρίς να μου έχει πει κανείς, είναι ότι τα σύμπαντα είναι 7. Αν διαβάσεις, θα σου πούνε τα σύμπαντα είναι άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις μου που κουβαλάει ο κάθε άνθρωπος. Όταν ηρεμήσεις και βρεις τον εαυτό σου, βλέπεις και αλήθειες. Τα σύμπαντα είναι 7. Το 7 είναι ο μαγικός αριθμός γενικά σε όλα. Και γιατί κάθε Κυριακή έχει ήλιο ως επιτοπλίστων? Έλα, και το λένε σαν day. Και έχει ήλιο να μου, δηλαδή. Σαν day, βέβαια. Γιατί έχει ήλιο? Έχει ως επιτοπλίστων. Δεν ξέρεις γιατί? Κάνεις πλάκα τώρα. Θα σου πω γιατί. Γιατί? 10 η ώρα το πρωί σηκώνουν τα Άγια όπου υπάρχει ορθοδοξία. Σηκώνουν τα Άγια των Αγίων. Εκείνη τη στιγμή όχι μόνο καθαρίζει με τα φυσικά η ατμόσφαιρα, καθαρίζει και ουσιαστικά. Πολύ σπάνια θα βρεις Κυριακή να έχει σύννεφα ή βροχή. Στην Ιταλία που είναι καθολική και δεν τα σηκώνουν, δεν έχουν ήλιο. Μα εμείς προσευχόμαστε για όλο τον πλανήτη. Εμείς το 10% κρατάμε σε ισορροπίες ολόκληρο τον πλανήτη. Θέλω να φύγω χωρίς να το καταλάβω. Δεν θέλω να πονέσω. Σε τι ηλικία? Εφόσον γεννήθηκες, δεν με ενδιαφέρει και αύριο το πρωί. Άσε ρε. Δεν χρωστάω πνευματικά σε κανέναν ούτε υλικά. Αυτή τη στιγμή είμαστε νεκροί. Άσε ρε που με νεκρώστε. Όλοι μας. Ουχ. Όταν λέει ότι θα έρθει και θα αναστηθούν οι νεκροί, δεν εννοεί οι νεκροί από τους τάφους, εννοεί οι νεκροί το πνεύμα.